κοιτάξτε, αυτό περί αυταπάτης που είπε ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε, ότι μια ομάδα ανοήτων που πιστεύει ότι θα αλλάξει τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς υπόσχεται 13η σύνταξη και τα λοιπά τον Ιανουάριο, παράλληλο πρόγραμμα φίλης από 4 οικογένειες να πάρουμε τους φόρους. Καθαρίσαμε και δεν χρειάζεται να βάλουμε το Α το Β μέτρο. Αυταπάτη έχει η Μαρία, αν την αγαπάει ο Μπάμπης. Ανδρέα, ανόητη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυταπάτη έχει. Κοιτάξτε λίγο. Αυταπάτη. Με τέτοιες προσβολές μπορούμε να συνεχίσουμε. Να συζητάμε. Το ανόητο. Το είπε το ανόητο. Απευθύνεται σε όλους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν απευθύνεται σε κάποιον. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Άκουγα έναν άνθρωπο. Άκουγα έναν άνθρωπο. Άκουγα έναν άνθρωπο. Άκουγα έναν άνθρωπο. Ανόητη. Άκουγα έναν άνθρωπο. Να ψεύδεται. Είπα εγώ του Παπαδόπουλου ανόητο. Αυτό λέει. Εγώ είπα. Εάν ανοίγει. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή είμαστε εμείς εδώ που κάνουμε τους οικοδεσπότες, εγώ δεν είδα κανένα από τους άλλους πόντους να φεύγουν να τους έλεγε σε Γερμανοτσολιάδες. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ κανέναν. Όχι, άλλοι συνάδελφοι. Άλλοι συνάδελφοι. Όχι, να έφευγαν. Μπορώ να όχι, δεν είναι έτσι με την ασυλή θα φύγω. Πολιτικά το λέει τώρα. Συμβάσει κάποιων κανόνων. Κερδίσει κάποιου καβαλεί στα καλά. Το να λέει ανόητου. Πολιτικά το λέει τώρα. Πολιτικά το λέει τώρα. Με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πρωθυπουργό ανέλαβε την ευθύνη για αυταπάτε. Αυτό λέγεται ανοησία κατά λοβέρδων. Κατά λοβέρδων λέγεται ανοησία. Μπορεί να λέγεται ανοησία. Δεν μου λέτε κύριε. Εκτό και θέλετε να μιλήσουμε για του ανόητου που σα πίστεψαν. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Να εξαπάτησε μια χαρά. Πάντως κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Όταν εσείς απειλείτε, θα σηκωθούμε να φύγω, θα σηκωθώ να φύγω. Δεν είναι. Τέτοιες εκφράσεις είναι απαράδεκτες για μένα, δεν θα τις χρησιμοποιούσα ποτέ, αλλά δεν θα του κάνω και κριτική όμως. Είναι υπόδειξη όμως. Τι υπόδειξη θα του κάνω, πολιτικά που λέει ότι ήταν. Αν προσωπικά σας αισθάνεστε ότι σας είπα νόητο, φυσικά θα του κάνω. Θα φύγω εγώ. Αν συζητήσουμε με την κυρία Κανέλη, θα μιλήσει για πολιτική διαφορά. Με συγχωρείτε, ο Ανδρέας ο Φέρατος μιλάτε περί ανοησίας. Παρακαλώ. Τον φέρατε εδώ. Θα μιλήσετε έναν άνθρωπο. Φέρατε εσείς μιλάτε περί ανοησίας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αισθάνεστε ότι σας είπα νοητό. Ναι. Το ΦΠΑ σας μίλησε για πολιτική αθλειότητα και πολιτική αλήθεια. Ελάτε παρακαλώ. Και αν δεν είναι βρισιά η πολιτική αθλειότητα και η πολιτική αλήθεια. Από όλα δεν έχω ακούσει τέτοια κουβέντα κύριε Κανέλη. Λοιπόν κύριε Λοβέρδο συνεχίστε. Μόνο από εσάς, αν θέλετε να είσαστε σε αυτό το μήκος κίνητος, αφού δεν ακούσατε ότι είσαστε η επιτομή, δεν ακούσατε ότι τον Κουτσούμπα, ούτε την Παπαρίγα στη Βουλή, ότι είσαστε η επιτομή μια σειράς πραγμάτων, οι οποίοι είναι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί. Αλλά δεν υδρώνετε, γιατί σας ενοχλεί η λέξη ανόητος. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Είσαστε έξυπνοι οπορτουνιστές, είσαστε έξυπνα παρελκυστικοί, είσαστε έξυπνα ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ προσωπικώς αντιδρώ. Εγώ προσωπικώς αντιδρώ όταν σας καλούμε σε μια συζήτηση και με την πρώτη αρχίζετε την απειλή θα φύγω. Αυτό δεν είναι ωραίο για μας. Ανόησε η ηγεσία της χώρας την ώρα που επιθέλα ο σύντροφός του. Βγαίνει και εκθιάζει τις κινήσεις. Πες του τα λοιπόν ότι δεν έχει δίκιο, αλλά δεν μπορεί να του εστέλνει. Περί ανοησίας της ηγεσίας της χώρας. Όταν ο Σούλτς βγαίνει και μιλάει για το τι έχουμε κάνει. Παρακαλώ, κύριε Λοπέρνο. Τώρα πιάσουμε ένα νέο θέμα. Όταν ο Ολάντο, όταν ο Κατάινεν, όταν ο Σκοβισί. Παρακαλώ. Και αυτοί μιλάνε περί ανοήτων. Παρακαλώ. Οι Έλληνες σοσιαλιστές. Να σας πω, επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τους άλλους Γερμανοζολιάδες. Όχι. Πώς όχι. Βαρέστε μου ένα κείμενο στο οποίο δεν έλεγε. Ένα που δεν έλεγε. Όλη αυτή η συζήτηση είναι για αυτό θα πει καλή κουβέντα ο Πιντέλα για τον Πιντέλα. Σας παρακαλώ. Βρέστε μου ένα κείμενο. Κύριε που δεν έλεγε να βγάλει. Για τον Πιντέλα. Μιλάμε για αχαρακτήριστες συμπεριφορές οι οποίες διακόπτουν τον ιρμό των συζητήσεων και τον δημόσιο δημοκρατικό διάλογο. Επανέρχομαι. 13η σύνταξη. 12.000 αφορολόγητο. Αλλαγή της Ευρώπης. Μια ομάδα ανοήτων για να μην πω κάτι πολύ βαρύτερο. Μια ηγετική ομάδα ανοήτων, για να μην πω κάτι πάρα πολύ βαρύτερο, η οποία έκανε το λαό να πάει πίσω, να ξανακάνει την πορεία που έκανε από το 2011 και μετά, πληρώνοντας παραπάνω μέτρα και διαγράφοντας μια πορεία θυσιών που είχε διανύσει.